Είναι όντως λυπηρόν ότι το μέγα θησαυρόν που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα, δηλαδή την υιοθεσία, και κατέχουμε αυτόν κατά τον Απόστολον εν οστρακήν σκεύασιν αγνοούμεν, και γι' αυτό εύκολα ραθυμούμε, εύκολα αδιαφορούμε, εύκολα καταφρονούμε και με ένα λόγο εύκολα πίπτωμεν. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος έλαβε τη χάρη και απέθανε με αυτήν. Μακαριότερος είναι εκείνος ο οποίος έζησε και την ύψησε, την μεγάλωσε και έπειτα εκοιμήθη. Μικρούλα, λέγε την ευχούλα. Να ορίσεις μια ώρα την ημέρα ή τη νύχτα και να λέεις την ευχούλα μία προς μία λέξη και να την κατανοήσει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι να λες την ευχούλα. Και μετά πάροδον, αναλόγως της καθαρότητός σου και αναλόγως του ζήλου σου, το πρώτο το οποίο θα συναντήσεις είναι η χαρά. Η χαρά θα σου φέρει προθυμία περισσότερο να λέεις περισσότερες φορές την ευχούλα. Και η ευχούλα περισσότερο θα σου φέρει περισσότερη χαρά και μεγαλύτερα. Μέσα σου θα αναλάμψει άλλη χαρά την οποία μέχρι τώρα δεν γνωρίζεις. Άλλη λαμπρότης, άλλη ωραιότης, άλλη γλυκίτης, άλλη τροποντινά ευδαιμονία. Θα βλέπεις την φύση όλη βουταγμένη σε μία ωραιότητα, σε μία γλυκύτητα. Θα βλέπεις όλη τη φύση ως δημιουργήματα του αοράτου και ανεξεχνιάς του Θεού. Και αυτά δεν είναι τίποτες, είναι μικρά, ένα πετραδάκι στην ακροθαλασσά. Είναι άλλα πολλά μεγαλύτερα τα οποία θα αισθανθείς λέγοντας την ευχούλα. Μετά θα αισθανθείς άλλων πνευματικών ορίζοντα, άλλη πνευματική τροφή, άλλη πνευματική αμφίεση, την οποία τώρα ούτε καν μπορείς να συλλάβεις. Όταν ο Θεός θα είδει την προθυμία σου, τον ζήλο σου που θα ζητήσεις τον Θεό με την ευχούλα, τότε θα δεις τι είναι εκείνα τα πνευματικά, τα ανεκλάλητα αγαθά, τι είναι αυτός ο παράδεισος, ο οποίος από εδώ, από αυτήν τη ζωή, την προαισθάνεσαι, προγεύεσαι, προωρώσαι. Από εδώ προαισθάνονται τα αιώνια αγαθά και θα σου δώσουν πολύ προθυμία ή να περισσότερο εξυπηρετήσουμε τον Χριστό. Δεν θέλω να σου πω τίποτες περισσότερα, γιατί είμαι και εγώ τώρα γρυπωμένος.